Λοιπόν, μιλάμε για αυτή τη σύνοδο ήλιου Ερμή, σήμερα και αύριο, στην Παρθένο. Δύο μέρες που μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε σε θέματα συζητήσεων και φυσικά οι Σκορπιοί μπορείτε να τις αξιοποιήσετε αυτές εδώ πέρα τις μέρες σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις προσωπικές επιδιώξεις σας, με επαγγελματικά ζητήματα. Η Παρθένος είναι ένα ζώδιο που είναι φιλικό προς το δικό σας, έχει να κάνει και με φίλους και με συνεργάτες, άρα είναι μια καλή μέρα και αν θέλετε να συζητήσετε επαγγελματικά, αλλά και αν θέλετε να ανοίξετε και την καρδιά σας και να μιλήσετε έτσι στα αγαπημένα σας πρόσωπα για πράγματα που μπορεί να σας απασχολούν. Και βέβαια, η υγείας είναι... Μισό λεπτάκι τώρα. Αυτή είναι η σύνοδος του Ερμή με τον ήλιο. Α, συγγνώμη. Τώρα, εντάξει. Έχουμε μια άλλη σύνοδο που είναι τώρα το πρωί, τις πρωινές ώρες. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Άρη, στον Υβροχό, που είναι λίγο κόντρα στους Σκορπιούς. Έτσι λοιπόν μπορεί στην επιφάνεια να μην δείχνουν κάτι, αλλά να υπάρχουν πράγματα τα οποία είτε φοβούνται, είτε μπορεί να μην θέλουν να αγγίξουν, είτε γενικώς να έχουν ένα κάτι που να τους ενοχλεί μέσα τους. Απλά είναι αυτοί οι τύποι οι οποίοι σχεδόν τις περισσότερες φορές δεν θα πούν. Θα κρύψουν. Και είτε είναι κάτι θετικό, είτε είναι κάτι αρνητικό, γενικά δεν θα μπουν στη διαδικασία να το εκδηλώσουν. Σήμερα είναι από αυτές τις ημέρες, τέλος πάντων. Οπότε, αν κάτι σας απασχολεί πολύ βαρύ, δεν νομίζω ότι θα μπείτε στη διαδικασία τόσο πολύ να το επικοινωνήσετε. Οι γεννημένοι τις πρώτες δε μέρες μπορεί να είστε σε μια, ας πούμε, μεγαλύτερη αναστάτωση. Μπορεί να υπάρχει κάτι που θέλετε να κάνετε, μπορεί να είναι ένα νέο ξεκίνημα, μπορεί να είναι κάτι που αφορά τη δουλειά ή το σπίτι, το οποίο να σας τσιτώνει λίγο παραπάνω.